Παιδιά, χτύπησε live. Έριξε το. Τι έγινε? Πού είναι το? Α, το έριξε κάτω. Παιδιά. Η μία είναι τέλεια. Και η άλλη καλούτσικη. Καλή φάση, ξεκινάμε καλά. Παιδιά. Τι θα γίνει ρε παιδιά, όταν ανοίγω την κάμερα πάντα live. Παιδιά, ακροπουλάκι. Πώς λέγεται αυτό? Κλεισαυρίδι. Εγώ παιδιά, το σουτζούκι είναι και καυτερό. Και ήθελε μπύρα. Τι φάση να πούμε. Πώς την ξέχασα. Νόμιζα τι πήρα. Από το σπίτι, από το ψυγείο. Είχα 2-3. Γεια σας φίλοι μου. Ακόμα ένα ψαρματάκι παρέα. Θα είμαστε εσείς και εγώ, γιατί ο Δήμος δυστυχώς δουλεύει. Οπότε θα κάνουμε παρέα. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Έχω ξεκινήσει. Θα πάω στη Σικιά, λίγο μακριά το μέρος, αλλά μου αρέσει απίστευτα. Μια φορά μπορεί και 2 φορές το χρόνο πηγαίνω. Όσοι είναι οι παλιοί συνδρομητές στο κανάλι μας θα έχουν δει ότι έχω ξαναπάει εκεί πέρα. Πηγαίνω πιο πολύ όχι για τα ψάρια, πηγαίνω γιατί είναι υπέροχο το μέρος, παιδί μου. Έχει μια ηρεμία, λες και είσαι στο Άγιο Όρος. Και επειδή μας λείπει η ηρεμία, θα πάμε να ηρεμήσουμε. Αριστερά της κόλπου. Καλά είναι και από δεξιά, αλλά έχει πολλά σκαλώματα εδώ πέρα. Και το υπέροχο τοπίο. Απίστευτο. Εδώ πέρα έχουμε για διακοπές, παιδιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μέρος, γι' αυτό ήρθα. Γιατί έχει μια ηρεμία. Απέναντι είναι το Άγιο Όρος. Η ηρεμία όντως του μέρους αυτού μοιάζει σαν να είσαι στο Άγιο Όρος. Τώρα αν βγάλουμε και κανένα ψαράκι θα είναι ό,τι καλύτερο. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Έχω πάρει δολωματάκι αρκετά. Έχω πάρει τριχιά, την οποία όμως την έχω από προχθές το βράδυ. Γιατί ήταν να πάω εχθές και τελικά δεν μπόρεσα να φύγω εχθές και θα πάω σήμερα. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι. Μόλις φτάσω στην παραλία θα την ξεπλύνω με νεράκι, θα την περιποιηθώ. Έχω τριχιά, έχω μαύρο. Έχω μόνο δόλια στυλίδος. Και έχω και μάνες. Ξεκινάω, έχω φύγει. Ελπίζω σε καμιά ωρίτσα να είμαι εκεί. Γιατί έχω κάνει μια απόσταση. Και τα λέμε από την παραλία, παιδιά. Να είστε καλά. Εύχομαι να περάσουμε τέλεια. Bye.
Τριχιά μαύρο. Μανάκι. Για δεν πρόλαβα να το ρίξω. Να δούμε τι είναι. Το σήκωσε πάνω. Μην είναι κανένας κακαρέλος. Αρχή είχε βάρος τώρα. Είναι καλά μικρό το κόφο. Με το που το έριξα δεν είχε ένα λεπτό που το άφησα. Αλέξκο, δεν είναι άσχημο. Παιδιά, χτύπησε live. Έριξα το... Τι έγινε? Πού είναι το... Α, το έριξε κάτω. Δεν το πιστεύω, πήγα να σας δείξω το μουρμούρι. Πέταξε το μαϊμουδάκι. Αλλού τις κόψα. Απίστευτο. Πολύ ωραία μουρμούρα. Κοιτάξτε τη μουρμούρα. Τούμπανο. Παιδιά. Η μία είναι τέλεια. Και η άλλη καλούτσικη. Φάση. Ξεκινάμε καλά. Παιδιά. Τι θα γίνει ρε παιδιά, όταν ανοίγω την κάμερα πάντα live. Έχω βγάλει ένα σαυρίδι. Από εκεί αυτό είναι ένα μελανούρι και ένα σαυρίδι. Οπα, καλό ψάρι. Ανοίγω την κάμερα πιο συχνά.
ψάρα και τέτοια. Δύο είναι. Είναι λιθίνη. Το κάτω το καλό και το πάνω που είναι πιο normal. Εδώ κοιτάξτε τι έχει γίνει τώρα. Εδώ έχουμε ένα μελαρουνουράκι το οποίο το έχει καταπιεί ρε γάμο. Εντάξει, δεν σου είναι το καημένο. Πάει αυτά. Ας το φάει κανένα άλλο ψάρι. Εδώ έχω ο ηχοκάλι σαυρίδι. Αυτό φαγκροπουλάκι είναι το μικρό. Μην το έχεις καταπιεί βρε χρυσό μου. Φαγκροπουλάκι. Αφήγεται, δεν το βλέπω. Και ένα ωρό. Το λιθρίνι είναι φαγκρόπουλο, είναι. Σας γελάς. Είναι βρώμικο. Φαγκροπουλάκι. Παιδιά, ακροπουλάκι. Πώς λέγεται αυτό? Και σαυρίδι. Κάνει περίεργα, δεν είναι ότι όπως στην αρχή που τα έριξε κατευθείαν πήρα ψάρι, μετά έκανε πόση ώρα να χτυπήσει. Χτυπάει καμιά φορά, αλλά δεν το παίρνει. Μετά έκανε πολλή ώρα να χτυπήσει. Τώρα να δούμε. Κάτι γίνεται, εντάξει. Ζαγουδέλος, κακαρέλος. Για, νόμιζα ότι είναι μικρό και δεν άνοιξε την κάμερα. Στο διπλανό καλά μια έβγαλα δυο μικρά και πήγα να το σηκώσω και είναι καλό. Είναι αυτός καλό. Δεν είναι τίποτα άλλο. Ένα χταπούδι. Δεν βλέπω να χτυπάει. Είναι ψαράκι, παιδιά. Καλό ψάρι είναι. Φέρω σιγά σιγά. Γιατί έχω μικρά ακίστρια.
τσατίζω. Γιατί άμα το τσατίσω, έχουμε δράματα. Αλλά πρέπει να είναι δύο, γιατί το πρώτο δεν είναι μεγάλο. Είχε χταπόδι, παιδιά, πάνω. Είναι η Μουρμούρα. Και είχε και ένα μικρό κάτω που το έτρωγε το χταπόδι. Ε, μου τι πέτρα. Το έφαγε κιόλας. Είχε ένα Μουρμούρα όμως, παιδιά, είναι τούμπα. Τώρα πρέπει να τη βγάλουμε. Κοίτα, να μας χάλασε το παράμαλο τώρα. Λίγρα και σαργό, και σαργός. Αλλά και ο σαργός μικρός. Και η λίγδα. Λίγδα. Εντάξει, μπας και ζεις κατευθείαν. Δεν νομίζω να ζεις. Άλλα μωρέ, παιδιά. Η λίγδα ταύτησε. Και κατέβει θάλασσα. Δεν το βλέπω, παιδιά, να ζει. Άμα το πάρει μέσα, δεν υπάρχει σωτηρία. Λοιπόν, το λένε, ήξερα να πετάω, παιδιά. Για έχουμε ένα κατέβασμα. Για Μουρμούρα. Φαίνεται. Μέγεθος. Πιο πολύ όχι για τα ψάρια, πηγαίνουν γιατί είναι υπέροχο το μέρος, ρε παιδί μου. Έχει μια ηρεμία. Λες και είσαι στο Άγιο Όρος. Λες και είσαι στο Άγιο Όρος. Λες και είσαι στο Άγιο Όρος. Πυροβολάνε, ρε παιδιά, τι γίνεται. Ζαρμουδέλο σαν μικρός. Έτσι, αγόρα. Ήρθε τόσο έξω. Το έφερνα πριν, αλλά δεν έκανε την παλαβή.
Α, δεν είναι μουρμούρα, έτσι. Πού είναι, ρε παιδιά. Λίγα παιδιά. Πρόβλημα είναι ότι μάτω σκέφτη. Είναι και αυτό έχει άσο αγκίστρι. Και το έχει καταπιεί αυτό, ρε φίλε. Δεν βγαίνει ούτε με... Ο άλλος πυροβολάει. Δεν είναι πυροτεχνήματα. Να μας τρελάνουν. Η ώρα είναι 11:20. Έχει ηρεμήσει, έχουν ηρεμήσει τα μικρά. Έφτιαξε ένα παράμαλο καινούργιο, γιατί ψιλομπλέχτηκε μόνο του. Είχε ένα μικρό ψαράκι πάνω και τσατσάρωσε τελείως η μπετονιά. Άλλαξε ένα παραμαλάκι, δεν δόλωσε για λιγάκι, γιατί πολλά μικρά μαζεύτηκαν. Τώρα έχω δολώσει εδώ και κάνα 20 λεπτό. Τώρα έκανε μια κίνηση, να πω την αλήθεια. Λίγο κατέβηκε. Αλλά εντάξει. Πήγε καλούτσικα από νωρίς. Τώρα είχα καμιά ωρίτσα. Δυστυχώς. 40 λεπτό. Που δεν πειράζει. Έβαλα το σομπάκι λίγο, γιατί έχει πάρα πολύ γρασία, παιδιά. Είναι μουσκεμα. Και έβαλα το σομπάκι. Και λίγο κατευθείαν έσπασε. Κάνει δουλειά. Λοιπόν. Αυτά, ας ελπίσουμε κάτι να γίνει, τουλάχιστον τώρα που τα μικρά λίγο εξαφανίστηκαν, μήπως βγάλουμε και κάνα μεγαλύτερο ψαράκι. Κάνα μουρμούρι, καμιά τσιπούρα, δεν βλέπω, πολλές λίγδες. Μάλλον το πρωί θα έχει κάποιο μεγάλο, πιστεύω, κομμάτι. Ας έχει καμιά τσιπούρα, καμιά μουρμούρα. Κάνα φαγκρί, φαγκρόπουλο. Θα δούμε. Τα λέμε, παιδιά. Ναι, την έχει ψαράκι, παιδιά. Για κάτι φαίνεται να έχει εδώ στο μολοδόλιο. Να δούμε τι μέγεθος.
Ξέρω, δεν νομίζω να ζήσω. Δεν ζει, παιδιά. Is it alright if I stay today? Is it alright if I stay today? Take my time, far behind, leave my pride. Oh, is it all right if I stay? Is it all right if we just stay today? Is it all right? 'Cause I wish we could just stay. Take our time, far behind, leave our pride. Oh, is it alright if we stay? Is it alright if I? Change my mind, is that okay? Is it alright if I don't wanna feel obliged in any way? Is it alright if I waste my time and I lead myself to a mistake? When I roll on by, I won't ask why. I'll just accept Ξύπνησα. Έφτιαξα καφεδάκι. Η ώρα είναι 8. Κοιμήθηκα κατά τις 3.30. 4. Δεν είχε ψάρια, παιδιά, μετά τις 1. Ούτε τσίμπημα. Είχε δηλαδή τσίμπηματάκια ρέα και πού, αλλά ήταν μικρά. Ναι. Έβγαλα πολλά σπαράκια. Καμπανάδες, πολλούς τους απελευθέρωσα, πολλά δεν αντέξανε. Οπότε, μια καινούργια μέρα ξεκινάει στη Σικιά. Θα πάω να ελέγξω λίγο τα καλάμια, δεν νομίζω να έχει τίποτα, δεν βλέπω κίνηση στα μανιδάκια να είναι σηκωμένα ή διαφορετικά έτσι όπως τα άφησα. Ωραία. Και ξεκινάμε. Η ώρα είναι 8 και βλέπουμε. Θα πάω να ξαναδολώσω. Ας ελπίσουμε ότι το πρωί θα έχει ψαράκια.
να μας κάνει λίγο τη χάρη, γιατί εχθές δεν μας την έκανε πάρα πολύ τη χάρη. Έβγαλα λίγα ψαράκια, 4-5, χρειαζόμαστε άλλα 4-5, να γίνει δουλίτσα. Αλλά κατά τα άλλα είναι πολύ ωραία, παιδιά. Ήσυχα, ήρεμα. Αυτό που ήθελα, να ερεμήσω λιγάκι. Ας σας δείξω λίγο. Για πήγα να το ελέγξω και είναι λίγο βαρύ. Όχι τίποτα τρελό. Έτσι που έτσι. Συνεχίζονται τα μικρά. Ξεχάσαμε να πάρουμε την πυρίτσα μας, ρε. Γάμο το. Βίβα, παιδιά. Πάντα τέτοια.
12 και 20. Ούτε μεσημεριανό το λες, ούτε πρωινό. Το σουτζούκι τα σπάει, παιδιά. Τσουτσούνι, το μανάκι δηλαδή, είναι κάτι ενδιάμεσα με μάνα και μανάκι. Ούτε να το φτύσουνε. Τι τρέλα είναι αυτή, δεν ξέρω. Το μανάκι και η μάνα και γενικότερα τα τσουτσούνια. Είναι πολύ πάνω. Εγώ, παιδιά, το σουτζούκι είναι και καυτερό και ήθελε μπύρα. Τι φάση να πούμε. Πώς την ξέχασα. Νόμιζα την πήρε. Από το σπίτι, από το ψυγείο. Είχα 2-3. Έχει πολύ μύγα και πολύ μέλισσα. Εν τω μεταξύ έλεγα θα έρθω να είμαι στην ησυχία. Γέρασε εδώ πέρα με ένα λισοπρίωνο. Με έχει πάρει τα αυτιά, παιδιά. Τώρα σταμάτησε. Εχθές κάτι άλλοι πυροβολούσανε. Εδώ θα μας έδειξε καμιά ξόφαλτη. Κατά τα άλλα Άγιο Όρος. Είναι υπέροχο το μέρος, παιδί μου. Έχει μια ηρεμία. Λες και είσαι στο Άγιο Όρος. Πήγα να το ελέγξω. Για να το βάλω δόλωμα και έχει ψαράκι πάνω. Μια μουρμούρα το κόβω. Για το τσιπούρα. Το θέμα είναι. Κατάψει καλά. Φιλαράκια μου, τελείωσε το ψαρματάκι μας. Ένα ωραίο ψαρματάκι από άποψη περιβάλλον. Μου αρέσει πάρα πολύ το μέρος. Εντάξει, σε άλλες φορές έχει ψαράκια. Το σίγουρο είναι ότι έχει διάφορα ψάρια. Αυτή τη φορά δεν είχε το απαιτούμενο μέγεθος. Τα ψάξαμε, δεν τα βρήκαμε. Το τσουτσούνι δεν δούλεψε καθόλου. Το μανάκι. Είχε και μανάκια και μάνες. Τα μονοδόλια στη Λίδος πάρα πολύ λίγο. Κάνα 2-3 ψάρια πιάσανε. Η τριχιά δούλεψε, αλλά ήταν σε κακή κατάσταση. Και ήδη εδώ και 3-4 ώρες δεν ψαρεύαμε. Τριχιά τα έχει παίξει. Το μαύρο και αυτό δεν ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, γιατί είχα πάρει τα δολόμετρα μία μέρα πιο νωρίς. Τέλος πάντων, αυτό ήτανε. Το απόλαυσα. Να δούμε λίγο και τα ψαράκια. Κάτσε γιατί έχει σκιά. Αυτά είναι, παιδιά. Τώρα δεν βλέπω κιόλας γιατί έχει αντιλιά.
Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλα, αλλά αυτά μας έδωσε γαλανή. Πολλές λίγδες και μουρμουράκια τα επιστρέψαμε. Αυτά ήταν άτυχα. Ενώ στην αρχή είχε ξεκινήσει με δύο μεγάλες μουρμούρες και πώς λέγεται το κόκκινο και το λιθρινάκι μας σε καλό μέγεθος. Ψάρωσα κι εγώ, αλλά μετά δυστυχώς τα μεγέθη ήταν αυτά. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βιντεάκι μου, αν σας άρεσε το ψαρματάκι που κάναμε, κάντε ένα like για να καταλάβω ότι σας άρεσε. Όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε και μία εγγραφή. Και μέχρι το επόμενο ψάρμα, τα λέμε παιδιά. Όπου να είναι θα γίνει και κι άλλο ψάρμα με το Δήμο. Τα λέμε. Καλά να περνάτε.